εκείνη την περίοδο λέγαμε για την ηλικία της Χριστίνας, ρε. Όχι για την ηλικία, ήταν για ένα άλλο πράγμα. Μια σχέση που είχα. Α, και κάποιος, ναι. Το περιστατικό που μπαίνει. Εντάξει, άλλο αυτό, με την ταυτότητα. Καλά, αυτό ήταν, μιλάμε τρομερό. Πήγε και στο Δημήτρη. Το βλέπεις, το βλέπεις, βλέπεις τη γράφη επάνω, την πραγματική ηλικία. Αυτό βέβαια ήταν, ξέρεις, ήταν με χιούμορ, γιατί το να πούνε για την ηλικία μου, το να πούνε αν είμαι κακή ηθοποιός, το να πούνε, δεν ξέρω τι, δεν με ενδιαφέρει, θα το πω βέβαια, θα ξέρεις κάτι, μιλες χαζομάρες και αυτά. Αλλά αν δείξουν όπως κάποιος... Ποιο περιστατικό ήταν ένα αυτό? Τελευταίο, θα σου πω. Ένα άλλο περιστατικό που είχε συμβεί και όταν έχει σχέση με την οικογένειά μου, με το παιδί μου και πράγματα πολύ προσωπικά και ιδιωτικά μου, εκεί μπορεί να σε πάω να σε πολεμήσω. Μέχρι το τέλος. Μην αγγίξει την οικογένειά μου και πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα για μένα. Και πράγματα που μόνο εγώ μπορώ να τα ξέρω και η καρδιά μου μπορεί να τα ξέρει. Θυμάμαι ένα περιστατικό και εγώ παλιότερα με την Ελένη Μενεγάκη που είχε έρθει καλεσμένη πολλά χρόνια πριν. Είχε έρθει πολύ φορτισμένη ψυχολογικά. Και αυτό είναι το καλό με τη Χριστίνα. Είναι ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που κρύβεται. Και όταν νιώθει ότι αδικείται, το εξωτερικεύει, ναι, για να βρει το δίκιο της. Ναι, εκτός ότι το εξωτερικεύω, σου λέω, έχω φτάσει σε σημείο μπορεί να το εξωτερικεύω τότε, αλλά τώρα πια δεν θα σταματήσω εκεί. Ναι. Τώρα σου λέω, αν αγγίξεις τέτοια πράγματα, θα σε πάμε μέχρι το τέλος. Ναι. Δεν σε έχει φθείρει αυτό καθόλου? Εντάξει, με έχει φθείρει. Ξέρεις, με στεναχωρεί, γιατί νομίζω ότι είμαι άνθρωπος σε γενικές γραμμές που ιδιαίτερα δικαιώματα δεν δίνω. Αν και η τηλεόραση δυστυχώς, καλός ή κακός, αυτός ο τηλεοπτικός χρόνος που έχεις για να πεις πέντε πράγματα, λοιπόν να πούμε κάτι τώρα και να το πάρουν, δηλαδή τόσα πράγματα και θα πάρουν το πιο κακό, το πιο άσχημο, αυτό που θα ακουστεί και να το κάνω τόσο μεγάλο θέμα που δεν έχεις προλάβει, δεν έχεις το χρόνο να εξηγήσεις τι και πώς και. Και κάποια όρια, οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό λίγο... Ιταλία, πώς και δεν σκέφτηκες να μείνεις? Γιατί φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και μια πόλη που αγαπάς ιδιαίτερα. Την Ιταλία, πρώτα απ' όλα έχω ιταλικό διαβατήριο, το νιώθω σαν δεύτερη μου χώρα. Έχω ζήσει τόσο πολλά χρόνια, έχω κάνει τόσο αξιόλογο πράγματα, αξιόλογες δουλειές. Απλώς γύρισα γιατί τελείωσε και ο γιος μου τις σπουδές. Και γιατί με το γιο μου έχουμε αυτοκολλητάκι, όπως έχετε καταλάβει. Ναι, σπούδασα στον Μποκόνι στο Μιλάνο. Είμαστε αυτοκολλητάκι. Ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ναι, να χαμογελάσει λίγο, γιατί τι νιώθετε που είναι σε μια άλλη. Μιλάμε ιταλικά. Να κάνουμε από την καρδιά. Δεν ξέρουμε και ιταλικά. Δεν ξέρουμε ιταλικά. Μιλά, να μας απαντάς ιταλικά. Κεφάλι. Come stai? Bene, bene, grazie. Πριν είπες... Θα το πας εκεί τώρα, ναι. Ναι. Τώρα με θα έχει φύγει τα υπερέργεια. Γιατί τη σχεδόν είναι κιόλας. Ναι, γιατί πριν έλεγες ότι πολλές φορές δίνεις συνεντεύξεις και παίρνονται κάποια πράγματα και μεγεθύνονται. Ναι. Εμένα το μυαλό μου πήγε σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσες και σχολιάστηκε πάρα πολύ, κυρίως αρνητικά, αυτά που είπες για τον πρώην σύζυγό σου. Αυτό εννοούσες πριν? Όχι, πριν από λίγο να εννοούσε αυτό. Με τον πρώην σύζυγό μου έχω πει, δηλαδή γιατί δεν έχουν κρατήσει ότι έχω πει ότι είναι το στίγμα της ζωής μου και πήραν αυτό. Anyway, αυτό που είχα πει τότε, στην τελευταία συνέντευξη στον Πέτρο, είναι ότι είναι ένα πράγμα το οποίο το ήξερε όλος ο κόσμος. Αν πάνε λίγο παλιά, αν πάνε και όποιος είχε να πάει λίγο παλιά, θα δείτε ένα πράγμα το είχαμε δεχτεί και το είχαμε αποδεχτεί και οι δύο και το είχαμε πει και οι δύο. Γιατί τότε θέλαμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Ναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το κακό όταν μια οικογένεια, λες, έκανε εξωσωματική, που μιλούσατε και πριν για εξωσωματική. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το κακό. Ούτε έθιξε τον Κλάουντιο. Ένας άνθρωπος τον σέβομαι, τον αγαπώ, τον λατρεύω. Είναι πάντα στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος της καρδιάς μου. Και είναι πάντα και στην εκκλησία που θα πάω, πάντα το ανάψω κεράκι να είναι καλά, πάντα το σκέφτομαι, πάντα το θαυμάζω. Και αυτό για την οικογένειά του είναι στιγμές που μου λείπει. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν έγινε για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους και δεν μπορεί να χωρίσεις και για αυτό το λόγο. Ένας μπορεί να χωρίσει και για αυτό το λόγο.